Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Δύση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Χρόνια πολλά σε όλους. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με μέτρα προστασίας γιορτάστηκε στην Πάτρα η επέτειος του Όχι. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο και πάλι μαθητές και στρατιωτικά τμήματα παρέλασαν στην Οδό Αγίου Ανδρέου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης. Κρατούν με τιμή το ιερό σύμβολο που ενσαρκώνει τις αξίες της πατρίδας και της ιστορίας. Οι σημεοφόροι μας, οι άριστοι των σχολείων της πόλης, η νέα γενιά της επόμενης δεύτερης εποχής. Χειροκροτήστε τα νιάτα της Πάτρας, τα παιδιά μας. Σημεοφόρους των σχολείων της πόλης. Της ισχυρής και αναπτυγμένης Ελλάδας, που θα μπορεί και θα ξέρει να απαντά με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της απέναντι σε κάθε πρόκληση. 20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Μαθήτριες και μαθητές που τιμούν τη μνήμη του έπους του 40. Ένα πραγματικό έπος που απέδειξε ότι η ενότητα και η πίστη οδηγούν στη νίκη. Γιατί μόνο ενωμένοι οι Έλληνες μεγαλουργούν. Θυμόμαστε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να γευόμαστε εμείς την ελευθερία και τη ζωή μας, ειδικά για την Πάτρα που ήταν και η πρώτη πόλη που θρήνησε νεκρούς από αυτό τον πόλεμο. Νομίζω είναι μια μέρα χαράς, ηρωισμού, αλλά και περισυλλογής, έτσι ώστε να σκεφτόμαστε ότι μπροστά μας υπάρχουν δύσκολα, τα οποία ενωμένοι και ενθυμούμενοι αυτή τη θυσία θα μπορέσουμε να τα περάσουμε. Είναι η μέρα εθνικής αφύπνισης, η μέρα συλλογικής ιστορικής μνήμης, μια μέρα που μας θυμίζει ηρωικές στιγμές του έθνους μας και που πρέπει τώρα να αντλήσουμε διδάγματα και το μεγάλο ενωτικό μήνυμα του λαού μας. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Έχουμε να δώσουμε μια άλλη μάχη, μια μάχη με έναν αόρατο εχθρό, από τον οποίο ευελπιστούμε ότι θα βγούμε νικητές πάλι χρησιμοποιώντας την ενότητα του λαού μας. Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου δεν μπορεί παρά να είναι μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και πίστης. Σήμερα λέμε ένα τεράστιο όχι στο διχασμό. Οι Έλληνες στην πορεία του γένους έχουν αποδείξει ότι όταν μαζί συνεργάστηκαν για τον κοινό σκοπό, πάντα τα κατάφεραν. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι Έλληνες πάντα να νικάνε. Όσο λίγοι και αν είμαστε και όσο λίγα μέσα και αν διαθέτουμε. Το απέδειξαν οι Έλληνες του 1940, η γενιά εκείνη που αγωνίστηκε για τα υψηλά και μεγάλα ιδεώδη της φυλής μας, τα ιδανικά, τα σίδωρα του γένους μας. Την πίστη δηλαδή στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν ας κρατήσουμε και εμείς. Τα παιδιά που πέρασαν είναι οι συνεχιστές αυτής της ιστορίας, της ενδοξότερης ιστορίας του κόσμου. Να έχουμε πίστη στο Θεό, αγάπη στην πατρίδα, ομόνοια και ομοψυχία. Και πάντα θα είμαστε νικητές. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Είναι μέρα που μπορούμε να βγάλουμε διδάγματα και ένα από τα διδάγματα που πρέπει να βγάλουμε είναι γιατί από τόσα χιλιόμετρα ήρθανε από την Ιταλία, από τη Γερμανία, οι φασίστες, οι ναζιστές, για ποιο λόγο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Τι συμφέροντα εξυπηρετούσαν. Ζητούσε ο γερμανικός λαός, ο ιταλικός λαός μια τέτοια πορεία. Όχι. Ήτανε ζήτημα των οικονομικών συμφερόντων και των κυρίαρχων οικονομικών κύκλων του συστήματος τότε και σήμερα, οι οποίοι θέλαν την επέκταση των συμφερόντων τους και ήρθαν στην Ελλάδα και δημιούργησαν άπειρες καταστροφές σε ζωές, στα πάντα. Τι έχουμε σήμερα, μία επανάληψη αυτού που γινόταν την περίοδο εκείνη, πάλι για τα οικονομικά συμφέροντα, η Μεσόγειος έχει γεμίσει από κάθε περιοχή του πλανήτη με μηχανισμούς καταστροφής σε όλη την Ευρώπη και κινδυνεύουμε ξανά να βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση με τότε και με τις πιο τραγικές πλέον συνέπειες.
στις 11 το πρωί με κάθε επισημότητα εψάλλει καθιερωμένη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Πάτρας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Εν κόλπις Αβραάμ αναπαύσε και με τα Αγίων συναριθμίσε. Ημάς δε ελέησε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη πατέρες και αδελφοί μου. Η πρώτη μέρα του πολέμου βρίσκει την Πάτρα να δίνει το αίμα αμάχων πολιτών της. Η οδή τριών αβάθων, Γούναρη, Αγίου Αντρέου, Ρίγα Φεραίου, η συνοικία Αγίου Διονυσίου είναι μερικά από τα μέρη που δέχτηκαν τις βόμβες της Ιταλικής αεροπορίας. Ελληνίδες και Έλληνες απ' άκρου εις άκρον συμμετέχουν νικηφόρα στον πόλεμο, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό στις μάχες του Καλπακίου, της Κοριτσάς, του Πόγραδετς, των Αγίων Σαράντα, του Αργυροκάστρου και της Χιμάρας, παρά την αριθμητική και σε πολεμικό εξοπλισμό υπεροπλία των αντιπάλων. Θα την περιβεάν της Αχαΐας Φύρος Χαράνατος Μπονάνο. Επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στα επαιτειακά θέματα, όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Για ακόμη μια φορά η Πάτρα μπαίνει στο κόκκινο, καθώς τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα κορονοϊού εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα. Το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Αυτή ήταν μια κατάσταση αναμενόμενη, έτσι όπως βλέπαμε να πηγαίνουν τα νούμερα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα που βλέπαμε να υπάρχουν στην κοινότητα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια σε όλους, σε αυτά που οι επιστήμονες και οι λοιμοξιολόγοι, αλλά και η επίσημη πολιτεία λέει σε ό,τι αφορά τον μη συνωστισμό, την χρήση της μάσκας, αλλά πολύ περισσότερο εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα πρέπει όσοι ακόμα συμπολίτες μας είναι ανεμβολίαστοι να το πράξουν, γιατί τα ποσοστά εμβολιασμού αυτή τη στιγμή δεν είναι εκείνα που μας ικανοποιούν και εκείνα τα οποία μπορούν να προσδώσουν μια ασφάλεια ανοσίας στην κοινότητα.
Συνέπεια όλων αυτών λοιπόν είναι και τα κρούσματα τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και η περιοχή μας να ξαναμπεί στο κόκκινο. Η κεντρική θέση της κυβέρνησης είναι να μην πάμε πάλι σε καθολικό lockdown. Επιμέρους τοπικά μέτρα όπου χρειαστεί να πάρθουν θα πάρθουν. Από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά των συμπολιτών μας και βεβαίως και από την προώθηση της εμβολιαστικής διαδικασίας. Γιατί τα κρούσματα αυτά που βλέπουμε στην κοινότητα μέχρι στιγμής δεν έχουν μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό νοσηλιών. Βλέπω βέβαια μία μικρή άνοδο στα κρούσματα που αφορούν νεαρότερες ηλικίες και μικρά παιδιά, γιατί αυτό το κύμα της πανδημίας είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθότι έχουμε να κάνουμε με μία κοινωνία ανοιχτή, με μία οικονομία ανοιχτή και με την εκπαίδευση ανοιχτή. Πράγμα που δεν συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα. Ο Σωτήρη, καλησπέρα. Τι σημαίνει λοιπόν, τι ισχύει για τις κόκκινες περιοχές? Πρέπει να περιμένουμε μέτρα για την Αχαΐα? Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Μένει να διευκρινιστεί εκ μέρους της κυβέρνησης, γιατί να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό, όταν είχαν γίνει σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και μάλιστα από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το να μπαίνει μια περιοχή στο κόκκινο δεν σημαίνει πλέον ότι πάμε σε lockdown. Αυτό το έχει απορρίψει εντελώς διαροπάλου η κυβέρνηση, να μπούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπως αυτή που είχαμε ζήσει τους προηγούμενους μήνες με τα διάφορα κύματα του κορονοϊού. Πλέον το κύριο χαρακτηριστικό τους κάθε περιοχής με το χρώμα, ανάλογα με το χρώμα που παίρνει, είναι το αυτό της ενημέρωσης. Μάλιστα. Της ενημέρωσης δηλαδή του κόσμου, και σε δεύτερη μοίρα πηγαίνει η λήψη μέτρων, τα οποία βέβαια ίσως να συνδυαστούν κάποια μέτρα, κάποια περιοριστικά, αλλά σίγουρα δεν θα είναι του μεγέθους και της έκτασης που είδαμε τους προηγούμενους μήνες. Πάντως τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο, που πάλι είχε κοκκινήσει η περιοχή Σωτήρη, είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ναι. Απαγορευόταν η μουσική στην εστίαση. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, γιατί αυτό θα το δούμε αύριο. Την Παρασκευή συνήθως γίνονται ανακοινώσεις. Οπότε θα δούμε σε τι έκταση και αν θα ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς να πούμε πάντως ότι η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα στην Αχαΐα την τελευταία εβδομάδα. Να δώσω εδώ μερικά στοιχεία που ανέβασε σήμερα στο Facebook, στον τοίχο του Αντιπεριφερειακής Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά την κίνηση των ενεργών κρούσματων. Να πούμε ότι η Πάτρα βρίσκεται ήδη στα 725 ενεργά κρούσματα από 470 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα Καλάβρητα είναι στα 11 ενεργά κρούσματα αυτή την εβδομάδα από τα 8, ο Ρήμαθος στα 16 από τα 9, η Δυτική Αχαΐα στα 56 από τα 46 και η Αιγιάλια στα 26 από τα 26, δηλαδή παραμένει σε μια σταθερή κατάσταση. Και αυτό είναι που επισημαίνει και ο κ. Μπονάνος στην ανάρτησή του. Η πιστοποίηση του κόκκινου, λέει, μέσα σε μια εβδομάδα από 470 ενεργά σε 725 είναι αυτή η πιστοποίηση της κατάστασης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Μεγάλη προσοχή στις συγκεντρώσεις και συναθρήσεις. Και βέβαια αυτό το είδαμε και σήμερα στην παρέλαση, όπου οι εκκλήσεις από την πλευρά των αρμοδίων προς το κοινό που παρακολούθησε την παρέλαση ήταν συνεχής. Ο κόσμος που βρισκόταν στα πεζοδρόμια και παρακολουθούσε την παρέλαση να φορά την μάσκα του και να μην την βγάζει σε καμία περίπτωση, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα πεζοδρόμια της Αγίου Ανδρέου, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ στενά, δεν δίνουν και πολλά περιθώρια για να μοιράζεται ο κόσμος, να ανοίγεται και να διαχωρίζεται. Είχαμε και εκεί σίγουρα περιστατικά όπου ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος σε πάρα πολλά σημεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, μετά το κόκκινο της περιοχής, στο μεταξύ αυξάνονται, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, και τα κρούσματα στα σχολεία. Για στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κύριος Πετρόπουλος. Ναι, είναι γεγονός ότι πάμε για τα κόκκινα πάλι. Έκλεισε το 40ο νηπιαγωγείο. Είμαστε σε επιφυλακή. Αυτά που είναι να κάνουμε εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε, απολυμάνσεις, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Αρνητικός παράγοντας εισηγχωνεύσης στο θέμα του κορονοϊού? Σίγουρα είναι αρνητικός παράγοντας.
Η συγχωνεύση είναι γενικός παράγοντας για την παιδεία, για την διαδικασία της μάθησης έτσι ή αλλιώς, αλλά ειδικότερα την εποχή αυτή είναι κάτι θα το χαρακτήριζα εγκληματικό. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και πάλι ένας χώρος άσβεστης μνήμης παραμένει ο χώρος του καταφυγίου της Πάτρας, κάτω από τα ψηλαλόνια, όπου και λειτουργεί έκθεση με ντοκουμέντα της εποχής. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν σήμερα το πρωί στους χώρους και ξεναγήθηκαν σε εκθέματα που αναδεικνύουν τις πρώτες ώρες των βομβαρδισμών των Ιταλικών στρατευμάτων. Η συγκίνηση ήταν αρκετά μεγάλη. Συγκίνηση και δέος. Αυτά τα δύο συναισθήματα κατέκλυσαν όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο καταφύγιο της Πάτρας. Πρέπει να πούμε ότι είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα αισθητή είναι η ανταπόκριση των σχολείων της πόλης μας και όχι μόνο. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα χιλιάδες ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι το καταφύγιο και να σημειώσουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πανελλαδικό. Δηλαδή, πέρα από τις επισκέψεις οργανωμένες που έχουμε από την περιοχή μας και σχολεία της περιοχής μας, έχουμε και οργανωμένες επισκέψεις οι οποίες είναι εκτός των ορίων του νομού Αχαΐας. Είναι ένας χώρος ιστορικής μνήμης, είναι ένας χώρος που από πέρυσι αποδώσαμε στην πόλη μας και είναι αφιερωμένος στην αντιφασιστική πάλη του πατραϊκού λαού, γενικότερα του λαού μας, γιατί θεωρούμε ότι η ιστορία διδάσκει, η ιστορία εμπνέει και πάνω απ' όλα δείχνει το δρόμο και σήμερα, γιατί όπως και το 40-44 έτσι και σήμερα, ήταν δύο κόσμοι διαφορετικοί και συγκρουόμενοι. Τότε ήταν ο λαός απέναντι στη ναζιστική γερμανική κατοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα βεβαίως είναι άλλες οι συνθήκες, αλλά και ο λαός μας σήμερα δεν έχει λίγα δεινά, δεν έχει λίγα προβλήματα. Περισσεύει η ανεργία, η φτώχεια, άρα και η ανάγκη της αντίστασης είναι εδώ πανταχού παρούσα. Πρόκειται για το καταφύγιο κάτω από τα ψηλαλόνια, το οποίο ανακαινίσκεται πρόσφατα με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας. Η εντύπωση μου από την έκθεση είναι εξαιρετική. Είναι πολύ ωραίο και αξιέπαινο από την πλευρά του Δήμου που αποφάσισε να αναδείξει και να προσφέρει στο κοινό έναν τόσο ιστορικό χώρο για την πόλη μας. Πιστεύετε ότι μένει έτσι άσβεστη και ιστορική μνήμη? Είναι ένας τρόπος να μάθουν οι νέοι άνθρωποι τι συνέβη σε αυτούς τους χώρους τις ιστορικές εκείνες μέρες και πόση σημασία είχαν οι μέρες αυτές για το λαό της πόλης. Σας όθησε σήμερα τέτοια μέρα να έρθετε εδώ στο καταφύγιο? Οι διηγήσεις του πατέρα μου από εκείνη την εποχή, φυσικά η ιστορικότητα της μέρας, αυτά κυρίως. Ήθελα να ζήσω για λίγο την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης μέσα στο χώρο αυτό. Το συγκεκριμένο καταφύγιο είναι μέρος ενός συμπλέγματος άλλων 33 καταφυγίων που υπήρχαν στην Πάτρα εκείνη την περίοδο και είναι το μοναδικό σωζόμενο μνημείο. Τις μέρες καλό είναι αντί να πηγαίνουμε για καφέ, να ερχόμαστε και να βλέπουμε τα παιδιά μας, τις νέες γενιές, όλα αυτά που περάσανε πριν από εμάς και να μαθαίνουμε από αυτά. Πιστεύετε ότι έτσι μένει για άσβεστη ιστορική μνήμη με αυτόν τον τρόπο? Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς που οι μεγαλύτεροι οφείλουμε στα παιδιά μας να τους δείχνουμε το παρελθόν για να πορευόμαστε στο μέλλον. Πώς νιώσατε έτσι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο? Δέος. Δέος συγκίνηση. Ελπίζουμε να μην ζήσουμε ποτέ εμείς τέτοιες καταστάσεις. Και ποιο ήταν το κίνητρο να έρθετε σήμερα μια τέτοια μέρα εδώ σε αυτό το χώρο? Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Θεωρήσαμε εγώ και ο σύζυγός μου, αντί να πάμε να κατέβουμε κάτω και να δούμε εντάξει την παρέλαση, να καμαρώσουμε βέβαια τις νέες γενιές. Να έρθουμε και να δείξουμε στα παιδιά μας σε κάποια μέρη που άλλες μέρες ίσως να μην ερχόμαστε να τα δούμε. Γνωρίζουμε ότι για την απελευθέρωση γίνανε πολλές, πάρα πολλά, και ειδικά για την Πάτρα. Τώρα, πώς την είδατε την έκθεση αυτή εσείς? Είναι πολύ ωραία και τα εικαστικά παραθέματα που υπάρχουν, πάρα πολύ ωραία. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο πώς νιώσατε? Νιώθεις ρίγη, θαυμασμό για όλους αυτούς που μας έχουν τώρα ελεύθερους. Και ήρθατε μια τέτοια... ήρθατε μια τέτοια μέρα σε αυτό το χώρο, έτσι, πώς και το αποφασίσατε? Ήταν κάτι και για την οικογένεια και για τα παιδιά, να νιώσουν τι πραγματικά συνέβη. Όλοι όσοι βρέθηκαν στους χώρους του, μιλούν για μια μοναδική εμπειρία. Το καταφύγιο της Πάτρας, λοιπόν, ένας χώρος μνήμης για τους πατρινούς. Και να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον φιλόλογο και συγγραφέα Φώτη Δημητρόπουλο. Κύριε Δημητρόπουλε, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Είδαμε πριν το θέμα από το καταφύγιο της Πάτρας, το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Ηλιόπουλου.
πραγματικά υπάρχουν εκεί εκθέματα που αναδεικνύουν και τις πρώτες ώρες του πολέμου, τις πρώτες ώρες του βομβαρδισμού. Να πούμε ότι η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη που βομβαρδίστηκε από τους Ιταλούς, έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω ότι ήταν, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε, 9 και 20, 22 λεπτά το πρωί, που έπεφταν οι πρώτες βόμβες σε συγκεκριμένες περιοχές. Για αλλού στόχευαν οι Ιταλοί και αλλού χτύπησαν. Στόχευαν το στρατόπεδο, στόχευαν το λιμάνι, αλλά οι βόμβες έπεσαν εκεί κοντά στον Άγιο Διονύσιο και στην παλιά Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, έπεσαν στο Πάνθεο, κοντά εκεί στην, που είναι τότε σήμερα. Βέβαια δεν ήταν ο μοναδικός βομβαρδισμός, ακολούθησαν και άλλοι την μεθεπόμενη και φυσικά το έργο το αποτελείωσαν οι γερμανικές επιδρομές που έγιναν την άνοιξη του 1941. Γιατί επιλέχθηκε η Πάτρα ως πρώτος στόχος? Ναι, η Πάτρα κατά τη γνώμη μου επιλέχθηκε πρώτον για να κάμψει το ηθικό του πληθυσμού, για να γίνει ο λεγόμενος ψυχολογικός πόλεμος και να δηλιάσει ο πληθυσμός. Ήταν στα μετόπισθεν η Πάτρα, εξυπηρετούσε το ιταλικό ναυτικό, εξυπηρετούσε και την προπαγάνδα που είχε γίνει στην Πάτρα από δυστυχώς ιταλοπατρινούς πιθανόν μέλη της Φάτσιο, δηλαδή της φασιστικής οργάνωσης που υπήρχε και δρούσε και στην Ιταλία, που ήταν τα πλοκάμια του φασισμού μέσα στην χώρα, μέσα στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι λεβέντες εκείνοι διέδωσαν ότι έπεσαν αλεξιπτωτιστές στην Ηλία, ότι έγινε απόβαση ιταλικής μεραρχίας για να κάμψουν το ηθικό του πληθυσμού. Και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών τις πρώτες ημέρες προσπάθησαν να κάνουν και δολιοφθορά σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες και στο στρατόπεδο που τότε στρατοπέδευε, στο σημερινό Κέτες δηλαδή, στρατοπέδευε το 12ο Σύνταγμα πεζικού. Και όπως έχουμε διαβάσει, κύριε Δημητροπούλη, η Πατρινή εκείνη τη μέρα, το 28 Οκτωβρίου του 1940, χαιρετούσαν, πίστευαν ότι τα αεροπλάνα δεν ήταν για επίθεση, για να βομβαρδίσουν. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε διαβάσει ότι τα έλεγαν και πανηγύριζαν διπλανά. Πολλοί σήκωναν και χαιρετούσαν. Σήκωναν τα χέρια τους ψηλά και χαιρετούσαν. Δεν ήξεραν μέχρι που έπεφταν οι πρώτες βόμβες. Έχουμε, ξέρετε, μαρτυρίες μέσα από κείμενα και δημοσιογράφων της εποχής και ανθρώπων που τα θυμήθηκαν αργότερα και τα κατέγραψαν, αλλά και μέσα από λογοτεχνικά κείμενα το τι έγινε εκείνο το πρωί της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου. Κάποιοι δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο, κάποια παιδιά έφυγαν μετά το πρώτο κουδούνι, ας πούμε, του σχολείου και χαρούμενα διότι δεν θα γίνει το μάθημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ας πούμε, απλών ανθρώπων εκείνης της εποχής, και τα έλεγαν διπλανά τα αεροπλάνα αυτά, τα διπλανά, έτσι έχει καταγραφεί, ας πούμε. Βέβαια ήταν μία ομάδα, η 116 ομάδα της 277 πτέρυγας μάχης των πελαργών, όπως ονομαζόταν, και δεν άφησαν, ας πούμε, και έκαναν την επιδρομή τους. Βλέπουμε βέβαια ένα βίντεο από τις ημέρες εκείνες, από τον βομβαρδισμό της Πάτρας. Έχετε και προσωπικές εμπειρίες, κύριε Δημητρόπουλε? Για την αποκατάσταση της αλήθειας, οι αναφερόμενοι νεκροί στις εφημερίδες που έχουν δημοσιευθεί τα ονόματα δεν ήταν μόνο από την πρώτη μέρα, είναι γενικά και από τις επιδρομές των γερμανικών αεροπλάνων. Ναι, προσωπική εμπειρία είναι στον τελευταίο ακριβώς βομβαρδισμό, μετά την ανακοχή, μετά την υπογραφή, μετά την κατάρρευση, ας πούμε, του μετόπου στη Βόρεια Ελλάδα με την γερμανική εισβολή, και παρόλο ότι είχε υπογραφεί η ανακοχή, έγιναν, αν θυμάμαι καλά, 26-27 Απριλίου οι τελευταίοι βομβαρδισμοί. Τότε βομβαρδίστηκε και το σπίτι
στην οδό Γερμανού του παππού και της γιαγιάς, με το όνομα φυσικά το πατρικό της μητέρας μου. Και είναι αυτό καταγεγραμμένο, φαίνεται και η επιγραφή μάλιστα του καταστήματος που είχε. Τότε σκοτώθηκε η γιαγιά, τραυματίστηκε η μητέρα και ο παππούς, ο οποίος μετά από λίγο εξέπνευσε. Και βεβαίως δεν ήσαν μόνο αυτά τα θύματα από την οικογένειά μας, υπήρξαν και άλλα στο μέτωπο που έχουν τα κόκαλά τους, δυστυχώς ακόμα εκεί. Πώς ήταν η κατάσταση στην Πάτρα τότε? Κοιτάξτε, υπήρχε μία υποτυπώδης, έχει χαρακτηριστεί, αλλά μπορώ να πω ήταν ανάλογα με την εποχή οργάνωση. Δηλαδή κάποιοι είχαν δοθεί εντολές να γίνει συναγερμός σε περίπτωση μάχη, γιατί τους περίμεναν τους Ιταλούς. Είχαν σχεδιαστεί να γίνουν ορίγματα, να γίνουν καταφύγια, και έγιναν τα καταφύγια όμως μετά την έκρηξη του πολέμου τα περισσότερα, τα οποία φυσικά δεν αδυνατούσαν να χωρέσουν τον πληθυσμό της Πάτρας. Είχε οριστεί να γίνει πολιτοφυλακή, όμως δεν μας έπιασαν στον ύπνο ακριβώς όπως θέλουμε να, όπως λένε ορισμένοι. Τους περιμέναμε, γιατί ήδη από τον Αύγουστο είχε τορπιλιστεί η Έλλη και ξέραμε, δεν περιμέναμε ίσως την Πάτρα. Και γι' αυτό είχαμε κάποιο πανικό. Σήμερα τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, μετά από τον αέρα της νίκης των επόμενων από τον Οκτώβριο 6 μηνών, στο αλβανικό έπος όπως το λέμε, στη Βόρεια Ήπειρο. Τότε όμως επικράτησε πανικός, πολλοί έβαζαν τα σακάκια για να σκεπαστούν όπως φυλαγόμαστε από τη βροχή, νόμιζαν ότι θα προφυλαχθούν από τις βόμβες. Υπήρχε μια, ας πούμε, οδηγία να πήγαιναν να κλείνονται στα υπόγεια, αλλά πάρα πολλοί δραπέτευσαν σε εισαγωγικά η λέξη, κατέφευγαν, ας πούμε, στα προάστια της Πάτρας, στα χωριά, και υπήρξε μάλιστα και σχετική οδηγία τότε των αρχών να μην καταφεύγουν εκεί, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα επισιτισμού πείνας. Δυστυχώς η Πάτρα το γνώρισε και αυτό, κυρίως το 41-42, ας πούμε, και είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς από την πείνα. Σήμερα, κύριε Δημητρόπουλε, 81 χρόνια μετά, 28 Οκτωβρίου 1940, 28 Οκτωβρίου 2021. Ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα της ιστορίας. Αυτό είναι και θέμα, όπως έχει η κατάσταση, ας πούμε, ψυχιάτρων, θα έλεγα. Γιατί ενώ τότε είχαμε έναν εχθρό και συσπυρώθηκαν όλοι, ανεξαρτήτως, ας πούμε, τοποθετήσεων και θέσεων απέναντι στο τότε καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά, σήμερα βλέπουμε ότι, παρόλο ότι δεν έχουμε τέτοιο καθεστώς δύσκολο, αλλά έχουμε μια δημοκρατία που ίσως βρίσκεται μετά τη μεταπολίτευση σε μια, ας πούμε, πολύ καλή κατάσταση, την καλύτερη ίσως που υπήρξε στην νεοελληνική ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν και την ιστορία και τα διδάγματα κατά συνέπεια που θα πρέπει να βγάλουμε από την ιστορία. Τι εννοώ? Τότε δεν θα τολμούσε κανείς να βεβηλώσει μνημεία ηρώων και αγάλματα και πρόσωπα τα οποία είχαν, ας πούμε, δώσει το αγώνα ή στους Μακεδονικούς πολέμους ή το 1821. Σήμερα υπάρχει μια πολύ ελάχιστη, καταφρονητέα βεβαίως, μειοψηφία που σπηλώνει αυτά τα μνημεία. Με μεγάλη ευκολία. Ναι, και διεκδικεί και το ακαταδίωκτο ότι είναι δικαίωμά τους, ας πούμε. Λοιπόν, είναι η κατάσταση λίγο διαφορετική. Τότε πίστευαν, ας πούμε, στη στρατιωτική ηγεσία. Σήμερα έχουμε
βεβαίως την πίστη στο στρατό, στην άμυνα της χώρας, αλλά σε άλλον εχθρό, ας πούμε, όπως έχει χαρακτηριστεί ο κορονοϊός, για να έρθω έτσι σε ένα επίμαχο θέμα, δεν εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες, τους ειδικούς. Βεβαίως στην επιστήμη υπάρχουν διχογνωμίες καμιά φορά, αλλά για ένα θέμα τόσο σημαντικό που χάνονται πάρα πολλές ζωές και τώρα τελευταία και νέων ανθρώπων, βλέπουμε ότι η μειοψηφία εκείνης της εποχής που ήταν, ας πούμε, χαρακτηρίστηκαν προδότες, σήμερα δεν χαρακτηρίζονται προδότες, αλλά είναι ένα εμπόδιο στο να ζήσουμε τη ζωή μας ως ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε, λέτε, και σήμερα σε έναν ιδιότυπο πόλεμο. Ναι, διαφορετικό βεβαίως. Διαφορετικό, αλλά θέλω να... Με την πανδημία, με τον κορονοϊό, ναι. Και αυτή η μάχη δεν μας βρίσκει ενωμένους. Ενωμένοι είμαστε. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι, αλλά κάνουν πολύ θόρυβο, επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής. Τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Δεν υπήρχε, έτσι όπως γίνεται σήμερα. Βεβαίως υπήρχε η λογοκρισία, υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έδινε τις ειδήσεις, αλλά έχουμε μαρτυρίες, εικόνες ότι ο λαός ήταν πράγματι ενωμένος. Σήμερα υπάρχουν ρογμές. Αυτές οι ρογμές είναι εις βάρος μας, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και αν ομιγέννητο δεν έχουμε γείτονες και πολύ σόφρονες, γι' αυτό είναι και θέμα ψυχιάτρων να μας πούνε πού οφείλεται αυτό, δεν είναι θέμα του ιστορικού. Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε σήμερα για το μήνυμα του 40, ποιο θα ήταν? Ναι, ότι ο λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, που έχει γίνει και κομματικό σύνθημα, αλλά δεν είναι κομματικό, είναι μια πραγματικότητα. Η αγάπη για την πατρίδα δεν σημαίνει μόνο αγώνας για να έχουμε ελεύθερα εδάφη, αλλά να ζούμε μια ελεύθερη πραγματικά σε όλες τις διαστάσεις ζωή. Και κοινωνικά και βεβαίως εθνικά, αλλά και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε κάποιους περιορισμούς. Πρέπει να υπερβούμε τις δυσκολίες ενωμένοι, να ακούσουμε αυτούς που πρέπει να ακούσουμε και να μην νομίζουμε ότι είναι το ιστορικό όχι έχει καμιά σχέση με το όχι, ας πούμε, στην επιστήμη. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση, καμία ασφαλώς. Σχέση. Ναι. Πρέπει να λέμε το όχι εκεί που πρέπει, αλλά να θυμόμαστε και το ναι. Ναι, ασφαλώς. Πάλι ασφαλώς. Εκεί που πρέπει. Ναι, σωστά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ναι. Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Είναι πολλά, κυρία Καρούνια, τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς για την Πάτρα. Πολλά. Πάρα πολλά, γιατί έδρασε και στη διάρκεια της κατοχής και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και έδωσε το παρόν, γιατί η Πάτρα ήταν πραγματικά το κέντρο για αποστολές στο εξωτερικό, για είσοδο κατασκόπων Άγγλων, ας πούμε, στη γερμανοκρατούμενη χώρα, για την μεταστροφή των Ιταλών το 1943, για τις δολιοφθορές που έγιναν, για τις μάχες που έγιναν από όλες τις οργανώσεις και από τον Ελλάς αλλά και από τον ΕΔΕΣ και από άλλες μικρότερες οργανώσεις και μέσα στην Πάτρα τη δραστηριότητά τους και εκτός, και για τους απαγχωνισμένους, και ας είναι αυτή η εκπομπή, αυτή η παρουσία μου εδώ, ένα μνημόσυνο για τους νεκρούς. Βεβαίως. Που εντουφεκίστηκαν στο κτήμα Λιμπερόπολου απέναντι από το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο εκεί στην Αγία Μαρίνα, για αυτούς που απαγχωνίστηκαν στα Ψηλά Λόνια και για τόσους άλλους άγνωστους πολλές φορές, ας πούμε, έτσι, που ταλαιπωρήθηκαν με 1,000 βασανιστήρια μέχρι να φτάσουν στο θάνατο. Τελικά εκεί που καταλήγουμε, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι η Πάτρα έχει ένα πολύ πλούσιο και ένδοξο παρελθόν σε πάρα πολλούς τομείς και επίπεδα. Από πτώσεως του 1453, επιστρέψε μου, του Βυζαντίου, η Πάτρα έπεσε λίγα χρόνια αργότερα, το 1460, και ήρθε ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο πορθητής, για να αντικατακτήσει. Επαναστάτησε 7 φορές, 6 φορές, σε κάθε γενιά είχε και μια επανάσταση, μέχρι να φτάσουμε στο 1821. Δυστυχώς είναι παραγνωρισμένος ο ρόλος της για το 1821. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε και αυτό. Βεβαίως θα μας δοθεί ευκαιρία. Η Πάτρα λοιπόν έχει ένα πλούσιο παρελθόν, προβληματιζόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
Να σε ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Ναι. Μια κουβέντα και κλείνουμε. Έδωσε και το καλό παράδειγμα, εδόθηκε στην Πάτρα, όταν βγήκε στο μπαλκόνι μετά την απελευθέρωση στις 5 Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας, μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη, και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που παρατηρούσε. Δυστυχώς αυτό το παράδειγμα δεν το ακολουθήσαμε. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν, καλό σας βράδυ, χρόνια ευχαριστώ, πολλά. Ευχαριστώ που με χρόνια καλέσατε. Πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταγραφή και αξιολόγηση 66 επενδυτικών ευκαιριών σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία. Έχει προχωρήσει η Περιφέρεια και ο Φάκελος θα αποτελέσει την αιχμή του δώρατος για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Σωτήρη, τι ακριβώς, πώς μεταφράζεται αυτό και τι πρέπει να περιμένουμε? Ναι, έχουμε το επενδυτικό προφίλ, το λεγόμενο, αυτός είναι ο φάκελος που έχει συντάξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από μια μελέτη που υλοποίησε τους προηγούμενους μήνες. Θα λέγαμε ότι είναι ο δικός χάρτης με τον οποίο θα αξιοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προς την πλευρά των ιδιωτικών επενδύσεων, προκειμένου η Περιφέρεια να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες βρίσκεται σήμερα. Να σου πω, Έφη, ότι σε 240 περιφέρειες η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 208η θέση. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή και φυσικά είναι και σε μία από τις τελευταίες της χώρας. Αυτό θα επιτευχθεί η έξοδος δηλαδή από αυτή την κατάσταση μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς ιδιωτικών επενδύσεων κατά κύριο λόγο και δημοσίων βέβαια επενδύσεων, αλλά σίγουρα το θέμα της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων παραμένει μείζον ζήτημα για την περιοχή. Λείπουν οι ιδιωτικές επενδύσεις και προς την κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια διαμόρφωσε, έφτιαξε αυτό το φάκελο, όπως είπαμε, τον επενδυτικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, τον οποίο να θυμίσω ότι παρέδωσε ο Περιφερειάρχης την προηγούμενη εβδομάδα στον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Τζέφρι Πάια, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει συγκεκριμένα ένα πακέτο αρκετών επενδύσεων, δεκάδες επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και θα προέκυπταν μέσα από σαν ευκαιρίες για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε 28 επενδυτικά σχέδια, προτάσεις στην ουσία στην Ετωλοακαρνανία, 21 στην Αχαΐα, 12 στην Ηλία και επίσης 5 με διαπεριφερειακή διάσταση. 5 δηλαδή επενδύσεις που θα αγγίξουν και τις 3 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, πώς παρουσιάζεται το προφίλ της Δυτικής Ελλάδας στο συγκεκριμένο φάκελο? Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχουν, θα λέγαμε, κάθε είδους επένδυση, ιδιωτική μπορεί να δει κανείς. Όμως, εδώ μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες ότι δίνεται μια κατεύθυνση συγκεκριμένη στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης έντασης που αφορά στο θαλάσσιο τουρισμό και στις τουριστικές μαρίνες. Μάλιστα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τονίζει σε αυτό το σημείο ότι η περιοχή διαθέτει χιλιάδες χιλιόμετρα παραλίας και αρκετά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, θαλάσσιου τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και εγκαταστάσεις, μαρίνες, οι οποίες μπορούν είτε να αναβαθμιστούν είτε να αξιοποιηθούν μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Να πούμε εδώ πέρα συγκεκριμένα 7 προτάσεις σαν αρχικές επενδύσεις αποτυπώνονται σε αυτή τη μελέτη. Είναι η αξιοποίηση και αναβάθμιση της μαρίνας της Πάτρας, κατασκευή μαρίνας στο Αίγιο, αξιοποίηση και αναβάθμιση της μαρίνας στο Άκτιο Βόνιτσα, αξιοποίηση και αναβάθμιση μαρίνας Αμφιλοχίας, η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου ολικών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η κατασκευή μαρίνας στην Αύπακτο και η δημιουργία ενός μικρού καταφυγίου σκαφών στο Αρκούδι της Ηλίας. Αυτό είναι ένα πακέτο 7 μέτρων παρεμβάσεων, ωστόσο μπορούν να υλοποιηθούν και πολλές ακόμα μαρίνες στην περιοχή, στις ακτές της Δυτικής Ελλάδας. Και επίσης να δώσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα ιδιωτικών επενδύσεων που προβάλλονται μέσα από αυτό το φάκελο. Δεν είναι όλες αυτές, απλά είναι 2 ενδεικτικά παραδείγματα. Είναι η δημιουργία ενός διαμετοκομιστικού κέντρου στην Αχαΐα με εκτιμόμενη επίδραση σύμφωνα με την περιφέρεια στο επίπεδο των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημιουργία αυτής της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 180 θέσεις εργασίας και θα προσθέσει, όπως είπαμε, στο ΑΕΠ, στο τοπικό ΑΕΠ, 11 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχουμε την πρόταση για την εγκατάσταση ενός συστήματος τεχνητής χιονόπτωσης στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, έτσι ώστε να λειτουργεί τουλάχιστον όλους τους μήνες τους χειμερινούς, απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα, γιατί έχουμε δει ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής
Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων αντιμετωπίζει πρόβλημα πάρα πολλές φορές. Καθυστερεί να τέθει σε λειτουργία. Έτσι, το βλέπουμε πολλές φορές να μπαίνει σε λειτουργία ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα. Και αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί την ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός κατασκευής και δημιουργίας τεχνητού χιονιού. Αυτή η επένδυση εκτιμάται ότι θα αποφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ στο τοπικό ΑΕΠ και θα δημιουργήσει 219 θέσεις εργασίας. Σαν αυτή τη επένδυση έχουμε πολλές ακόμα, δεκάδες που προτείνονται από αυτό το φάκελο και ελπίζουμε να βρεθούν κατά κύριο λόγο ιδιώτες επενδυτές που θα αναλάβουν την υλοποίηση σε αυτό το σχέδιο. Μεγαλόπνοα σχέδια και μακάρι να βρεθούν επενδυτές για να μην μείνουν και αυτά τα σχέδια στα χαρτιά. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε έναν κλάδο που δίνει καθημερινά τη δική του μάχη στην άσφαλτο. Δεν είναι άλλος από τους οδηγούς delivery. Τα προβλήματα δεκάδες, ενώ μεγάλο αγκάθι παραμένει η ασφάλεια των οδηγών που είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Ένας κλάδος σκληρά εργαζόμενων για να προσφέρουν σε όλους εμάς την ευχαρίστηση της μεταφοράς του έτοιμου φαγητού αποτελεί αυτός των οδηγών delivery. Μέχρι στιγμής ελάχιστα έχουν αλλάξει και παραμένει ένα από τα πιο σκληρά επαγγέλματα. Στον κλάδο των delivery δεν έχει αλλάξει ουσιαστικό. Αυτό που καταφέραμε από εκεί είναι να κερδίσουμε τις συμβάσεις αορίστου χρόνου στο e-food. Το βασικό είναι ότι τώρα υπάρχει το συνδικάτο των deliveράδων που φτιάχτηκε εκείνες τις μέρες με τις κινητοποίησεις ταυτόχρονα. Έχει γίνει μαζικό, έγιναν οι εκλογές του, υπάρχει νέα διοίκηση και οι διανομής ξέρουν πια ό,τι πρόβλημα έχουν, απευθύνονται στο σωματείο. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και αυτό είναι το βασικό της. Έχουν σηκώσει κεφάλι οι διανομής μετά από αυτόν τον αγώνα που δώσαμε και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, μηχανάκια εταιρικά και όλα τα αιτήματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κλάδο και αυτό ευνοήθηκε από τις συνθήκες της πανδημίας. Είναι η ανάπτυξη του κλάδου αυτού τώρα με την πανδημία, που ο κόσμος έκατσε στο σπίτι, αυξήθηκε πολύ ο κλάδος αυτός. Αυτό. Αυτή η δυναμική βλέπετε να συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Έτσι πιστεύω, ναι, θα συνεχιστεί. Τώρα έχουν επενδύσει και μεγάλες εταιρείες, δεν θα επενδύαν αν δεν είχε μέλλον. Και έχει αλλάξει και ο παραδοσιακός τρόπος του delivery, έτσι είναι. Δηλαδή παλιά ήταν το delivery του καταστήματος, τώρα είναι το delivery γενικότερα. Ναι, τώρα τα καταστήματα συνεργάζονται με τις εταιρείες και τους κάνουν το delivery, ναι. Δεν έχει τηλέφωνο πια. Ως προς τις δυσκολίες του επαγγέλματος, αυτές είναι πάρα πολλές. Τα καιρικές συνθήκες, έτσι. Το ότι είσαι εκτεθειμένος σε βροχή, χαλάζει, χιόνια, έχετε δει και στην Αθήνα, ακόμα και σε πλημμύρες. Και το ατύχημα φυσικά. Δηλαδή, είσαι εκτεθειμένος με πολλές πιθανότητες κάθε μέρα να πάθεις ένα ατύχημα. Κυκλοφορούν στον δρόμο, φανάρια περνάνε, στόπ, τέτοια. Είσαι τόσες ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι, είναι πολύ πιθανό να πάθεις ένα ατύχημα. Γι' αυτό διεκδικούμε και βαρέα για να θυγεί ένα ένσημα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους και χρόνια πολλά.